Η φυσική παρόρμηση για χορό μπορεί να υπήρχε από την αρχή της εξέλιξης του ανθρώπου. Ο χορός ήταν σημαντικό μέρος της τελετής, των τελετουργιών, των εορτασμών και της διασκέδασης πριν από τη γέννηση των πρώτων ανθρώπινων πολιτισμών. Η αρχαιολογία παραδίδει ίχνη χορού από την προϊστορική εποχή, όπως πίνακες ζωγραφικής στα καταφύγια βράχου 10.000 ετών στην Ινδία και σε Αιγυπτιακούς τάφους που απεικονίζουν χορευτικές φιγούρες από το 3.300 π.Χ. Πολλές μορφές σύγχρονων χορών μπορούν να εντοπιστούν σε ιστορικούς, παραδοσιακούς, τελετουργικούς και εθνοτικούς χορούς της αρχαίας περίοδου. Ο λαϊκός χορός είναι ένας χορός που αντανακλά τη ζωή των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής. Οι όροι εθνοτικός και παραδοσιακός χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να τονιστούν οι πολιτιστικές ρίζες του χορού. Αν ορισμένοι χοροί ξεπερνούν τα εθνοτικά σύνορα, οι εθνοτικές διαφορές είναι συχνά αρκετά σημαντικές για να αναφερθούν. Στη φωτογραφία, λαϊκός χορός της Ινδονησίας. Η ελληνική χορή είναι μια πολύ παλιά παράδοση του ελληνικού λαού. Αναφέρονται από συγγραφείς όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος και ο Λουκιανός. Υπάρχουν διαφορετικά χορευτικά είδη και ερμηνείες στην ηπειρωτική και στην νησιωτική χώρα. Κάθε περιοχή διαμόρφωσε τους δικούς της χορούς για να ταιριάζει με την νοοτροπία της. Για παράδειγμα, οι νησιώτικοι χοροί έχουν μια πιο ομαλή ροή στην εξέλιξή τους, ενώ ο ποντιακός χορός της Μαύρης Θάλασσας, όπως στη φωτογραφία, είναι πολύ γρήγορος. Ο συρτός είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός χορός που η προέλευσή του τον ανάγει στην αρχαία Ελλάδα. Το όνομα του χορού προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη σύρο, τον χορό. Ο συρτός χορεύεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και είναι διαδεδομένος σε πολλές χώρες. Ο πυρίχιος είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός. Οι χορευτές χόρευαν κρατώντας ασπίδα και δόρυ και φορώντας περικεφαλαία. Σύμφωνα με τον Όμηρο, στην πολιορκία της Τρίας, ο Αχιλλέας, πριν κάψει τον νεκρό Πάτροκλο, χόρευσε τον πυρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων, στα οποία τοποθέτησε μετά τον Πάτροκλο για να ανάψει νεκρική πυρά. Στην Κύπρο υπάρχει ο παραδοσιακός χορός της Τατσιάς, ένα είδος κόσκινου, κατά τον οποίο ο χορευτής εκτελεί περίτεχνες φιγούρες με την τατσιά, βάζοντας το πλάι του εσωτερικού της και ποτήρια γεμάτα κρασί. Μερικοί λαϊκοί χοροί επεκτάθηκαν σε πολλές χώρες και γράφηκαν μουσικές για αυτούς τους χορούς. Η πόλκα είναι ένας εύθυμος ζωντανός χορός με καταγωγή από την Τσεχία, που διαδόθηκε στην Ευρώπη ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα. Από τις γνωστότερες μουσικές πόλκες είναι οι συνθέσεις του Johann Strauss. Ο χορός των Βαστώνων είναι το όνομα ενός τελετουργικού χορού με όπλα που διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και την υπόλοιπη Ιβηρική περιοχή, αλλά κυρίως στην Καταλωνία. Η αγγλική και η ουαλική χορή Μόρις είναι γνωστοί συγγενείς αυτής της παράδοσης. Το φαντάγκο είναι ένας ζωντανός χορός ζευγαριών που προέρχεται από την Πορτογαλία και την Ισπανία, παραδοσιακά συνοδευόμενος από κιθάρες, καστανιέτες ή χειροκροτήματα. Το φαντάγκο μπορεί να τραγουδηθεί και να χορευτεί. Το φλαμένκο είναι ένας ισπανικός χορός που αφορά ένα είδος μουσικής και χορού. Το φλαμένκο ενσωματώνει μια σύνθετη μουσική και πολιτισμική παράδοση. Προήλθε αρχικά από την περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστή υποκουλτούρα με κέντρο τη Σεβίλη. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό κομμάτι του πολιτισμού ολόκληρης της Ισπανίας. Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι το φλαμένκο δημιουργήθηκε από τη μοναδική συνύπαρξη και μίξη της αραβικής, ανδαλουσιανής και τσιγκάνικης κουλτούρας στην περιοχή της Ανδαλουσίας, την ιστορική περίοδο κατά την οποία οι χριστιανοί βασιλείς ανακατέκτησαν την Ισπανία από τους μουσουλμάνους. Χαρακτηριστικό μουσικό όργανο είναι η κιθάρα φλαμένκο. Χώρα είναι ένα είδος κυκλικού χορού που προέρχεται από τα Βαλκάνια αλλά συναντάται και σε άλλες χώρες. Η λέξη χώρα απαντάται σε πολλές σλαβικές γλώσσες και έχει την έννοια του κυκλικού. Ο Ιρλανδικός χορός αναφέρεται σε μια ομάδα παραδοσιακών μορφών χορού
που προέρχονται από την Ιρλανδία. Περιλαμβάνει χορούς τόσο σόλο όσο και σε ομάδες και χορούς για κοινωνικούς, διαγωνιστικούς και παραστατικούς σκοπούς. Ο Ιρλανδικός χορός στη σημερινή του μορφή αναπτύχθηκε από διάφορες επιρροές, όπως ο προγενέστερος ηθαγενής Ιρλανδικός χορός, ο Αγγλικός επαρχιακός χορός και αργότερα οι γαλλικές καντρίλιες. Η ταραντέλα είναι μια ομάδα διαφόρων χορών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από γρήγορο και αισιόδοξο ρυθμό και συνοδεύονται από ντέφια. Είναι από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές της παραδοσιακής μουσικής της Νότιας Ιταλίας. Η χότα είναι ένα είδος μουσικής και σχετικού χορού που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ισπανία. Διαφέρει αναπεριοχή. Η χότα χορεύεται και τραγουδιέται συνοδευόμενοι από καστανιέτες και αυτοί που χορεύουν φορούν τις τοπικές στολές τους. Ο χορός Μόρις είναι μια μορφή αγγλικού λαϊκού χορού που συνήθως συνοδεύεται από μουσική. Βασίζεται στο ρυθμικό βήμα από μια ομάδα χορευτών που συνήθως φορούν μαξιλαράκια με καμπανάκια στις κνήμες τους. Οι χορευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ραβδιά, σπαθιά και μαντήλια. Χτυπούν τα ραβδιά, τα ξύφη ή τα μαντήλια τους μαζί για να ταιριάξουν με το χορό. Η Πολωνέζα είναι ένας λαϊκός χορός της Πολωνίας. Χρησιμοποιήθηκε συχνά σε καρναβαλικές γιορτές. Πρόσφερε και ιδέες στη δημιουργία μουσικής. Οι Πολωνέζες του Σοπέν είναι γενικά οι πιο γνωστές στην κλασική μουσική. Το Κρακοβιάκ είναι ένας γρήγορος, συγχρονισμένος πολωνικός λαϊκός χορός από την περιοχή της Κρακοβίας. Η λαϊκή στολή που φοριέται για το χορό έχει γίνει η εθνική φορεσιά της Πολωνίας, κυρίως το καπέλο με κορυφές από φτερά παγουνιού. Η μαζούρκα είναι μια πολωνική μουσική μορφή που βασίζεται σε στυλιζαρισμένους λαϊκούς χορούς, συνήθως σε ζωηρό ρυθμό. Η μαζούρκα, παράλληλα με το χορό πόλκα, έγινε δημοφιλής στις αίθουσες χορού και στα σαλόνια της Ευρώπης τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα μέσω των έργων του Σοπέν. Ο ρωσικός λαϊκός χορός είναι σημαντικό μέρος του ρωσικού πολιτισμού. Μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του υποδηλώνουν ότι πολλά στοιχεία αναπτύχθηκαν από τον πρώιμο ρωσικό πληθυσμό. Πολλοί από αυτούς τους πρώιμους χορούς χορεύονταν από τις κατώτερες τάξεις. Συνήθως οι ανώτερες τάξεις παρακολουθούσαν τους καλλιτέχνες αντί να συμμετέχουν οι ίδιοι στους χορούς. Το κύριο είδος του ουκρανικού λαϊκού χορού είναι ο στρογγυλός χορός, ως ένα από τα παλαιότερα είδη λαϊκής τέχνης χορού, η απόδοση του οποίου συνδέεται με ημερολογιακές τελετές. Ο χορός Τσόου είναι ένας ινδικός χορός με πολεμικές και λαϊκές παραδόσεις. Ο χορός αυτός παραδοσιακά γίνεται τοπικά, ιδιαίτερα την άνοιξη κάθε χρόνου, και είναι μια μορφή χορού που προέκυψε από μια συγχώνευση κλασικών Ινδουιστικών χορών και παραδόσεων αρχαίων περιφερειακών φυλών. Συγκεντρώνει ανθρώπους από διάφορα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα σε ένα εορταστικό και θρησκευτικό πνεύμα. Το Μπαγκρά είναι ένα είδος παραδοσιακού λαϊκού χορού της Ινδίας που γίνεται την εποχή της συγκομιδής. Σε μια τυπική παράσταση, αρκετοί χορευτές εκτελούν δυνατές κλωτσιές, πηδήματα και κάψεις του σώματος με τη συνοδεία σύντομων τραγουδιών με το ρυθμό ενός διπλού τύμπανου με κεφαλή. Ένας από τους τελετουργικούς χορούς της Ινδίας είναι ο Ράσα, που εκτελείται όταν υπάρχει πανσέλινος, σε κάποιες περιοχές τον Αύγουστο και σε άλλες περιοχές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Το Γιάνγκ είναι μια μορφή κινέζικου λαϊκού χορού που αναπτύχθηκε από ένα χορό γνωστό στη δυναστεία των Σόγκ ως χωριάτικη μουσική. Είναι μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές λαϊκών τεχνών. Είναι δημοφιλές τόσο στην Ήπεθρο όσο και στις πόλεις της Βόρειας Κίνας. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους ηλικιωμένους. Πλήθος κόσμου θα βγει στο δρόμο το βράδυ και θα χορέψει μαζί σε μια γραμμή ή σχηματισμό κύκλου. Σε μερικούς από τους πρώτους χορούς που καταγράφηκαν στην Κίνα, οι χορευτές ντύνονταν ζώα και μυθικά θηρία και κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Χαν αναφέρθηκαν ορισμένες μορφές του χορού των δράκων. Οι χοροί των δράκων περιλαμβάνουν ένα χορό που εκτελείται κατά τη διάρκεια μιας τελετουργίας για έκκληση για βροχή
την εποχή της κυρασίας, καθώς ο κινέζικος δράκος είχε συνδεθεί με τη βροχή. Υπάρχουν 56 εθνωτικές ομάδες στην Κίνα και κάθε εθνωτική ομάδα έχει το δικό της χορό με εθνωτικά χαρακτηριστικά, ερμηνεύοντας έτσι την τοπική κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και τα έθιμα στον χορό. Εκτός από την καθημερινή ζωή, σε κάθε εθνωτική ομάδα αρέσει περισσότερο να εκφράζει το εσωτερικό της συνέστημα χορεύοντας. Ο χορός χάμμα είναι μοναδικός στον Θιβετιανό Βουδισμό. Ο χορός, γνωστός και ως ο χορός του Θεού, είναι μια πολύχρωμη και εντυπωσιακή παράσταση και ταυτόχρονα οικείος και σημαντικός χορός που παίζεται από βουδιστές μοναχούς. Μόνο μοναχοί και λάμα μπορούν να τον εκτελέσουν. Είναι μια μορφή διαλογισμού τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό. Ο Ιαπωνικός παραδοσιακός χορός έχει μακρά ιστορία και καθορισμένη μέθοδο εκτέλεσης. Μερικές από τις παλαιότερες μορφές παραδοσιακού Ιαπωνικού χορού είναι μεταξύ εκείνο που σχετίζονται με δραστηριότητες παραγωγής τροφίμων όπως φύτευση ρυζιού και ψάρεμα, συμπεριλαμβανομένων των χορών της βροχής. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λαϊκών χορών στην Ιαπωνία. Οι λαϊκοί χοροί αποτελούν συχνά τη βάση από την οποία αναπτύχθηκαν άλλες μορφές χορού. Ένα παράδειγμα Ιαπωνικού λαϊκού χορού είναι ο χορός των σπουργιτιών, ένας χορός που βασίζεται στις κυματιστές κινήσεις του ευρασιατικού δεντροσπουργίτη. Οι γκέισες χορεύουν ένα χορό που η καταγωγή του είναι από το θέατρο Νο. Το θέατρο Νο ήταν παλιά απαγορευμένο για τις γυναίκες και τα κορίτσια των σαμουράι μάθαιναν κάποιους δικούς τους χορούς. Έτσι οι γκέισες πήραν αυτούς τους χορούς και δημιούργησαν σιγά σιγά έναν δικό τους χορό. Ο Τσακαρέρα είναι ένας χορός που ξεκίνησε από μια περιοχή της Αργεντινής. Είναι ένα είδος λαϊκής μουσικής που για πολλούς Αργεντινούς λειτουργεί ως αγροτικό αντίστοιχο της κοσμοπολίτικης εικόνας του ταγκό. Είναι επίσης προϊόν μιας ρομαντικής κατασκευής εθνικής ταυτότητας που προβάλλεται από αστικά πολιτιστικά ιδρύματα και διαδίδεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο γάτος είναι ένα στυλ της αργεντίνικης μουσικής και του σχετικού χορού. Είναι ένας πολύ δημοφιλής λαϊκός χορός στη χώρα. Ο ρυθμός του μοιάζει με το τσακαρέρα, αλλά η δομή του είναι διαφορετική. Συνήθως, οι στίχοι του γάτου είναι χιουμοριστικοί και οι χορευτές συχνά σταματούν τη μουσική για να αυτοσχεδιάσουν οποιαδήποτε εμφάνιση διπλού νοήματος. Ο κουέκα είναι ένα είδος λαϊκών χορών της Αργεντινής, της Χιλής και της Βολιβίας. Έχει κυρίως ισπανικές επιρροές και βέβαια κάποιες επιρροές από αυτόχθονες. Η σάμπα είναι ένας ζωηρός χορός αφροβραζιλιάνικης καταγωγής. Ο όρος σάμπα αρχικά αναφερόταν σε οποιονδήποτε από πολλούς λατινικούς χορούς ντουέτου με προέλευση από το Κονγκό και την Αγκόλα. Σήμερα η σάμπα είναι η πιο διαδεδομένη μορφή χορού στη Βραζιλία και φτάνει στο απόγειο της σημασίας της κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ του Καραβαγιού. Ο Αφρικανικός χορός περιλαμβάνει διάφορα στυλ χορού της υποσαχάριας Αφρικής. Οι χοροί αυτοί είναι στενά συνδεδεμένοι με τους παραδοσιακούς ρυθμούς και τις μουσικές παραδόσεις κάθε περιοχής. Η μουσική και ο χορός είναι αναπόσπαστο μέρος πολλών παραδοσιακών αφρικανικών κοινωνιών. Τα τραγούδια και οι χοροί διευκολύνουν τη διδασκαλία και την προώθηση κοινωνικών αξιών, τον εορτασμό ειδικών γεγονότων και σημαντικών ορόσημων της ζωής, την εκτέλεση προφορικής ιστορίας και άλλες απαγγελίες και πνευματικές εμπειρίες. Ο Αφρικανικός χορός χρησιμοποιεί τις έννοιες του πολυρυθμού και της ολικής άρθρωσης του σώματος. Η Αφρικανική χορή είναι μια συλλογική δραστηριότητα που εκτελείται σε μεγάλες ομάδες με σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ χορευτών και θεατών στην πλειονότητα των στήλων. Η χούλα είναι μια χαβανέζικη μορφή χορού που συνοδεύεται από τραγούδι. Αναπτύχθηκε στα νησιά της Χαβάης από τους ηθαγενείς της Χαβάης που εγκαταστάθηκαν αρχικά εκεί. Η χούλα δραματοποιεί ή απεικονίζει τα λόγια του τραγουδιού σε μια οπτική χορευτική μορφή. Ο χάκα είναι ο τελετουργικός χορός ή πρόκληση στον πολιτισμό των Μαωρί. Πρόκειται για μια στάση χορού που εκτελείται από μια ομάδα όπου οι παίκτες κάνουν ζωηρές κινήσεις και χτυπούν τα πόδια τους φωνάζοντας ρυθμικά.
Η συνήθεια των εθνικών ομάδων της Νέας Ζηλανδίας να χορεύουν χάκα πριν τους διεθνείς αγώνες τους έχει κάνει τον χάκα γνωστότερο ανά τον κόσμο. Ο κόντρα χορός είναι μια μορφή λαϊκού χορού που αποτελείται από μεγάλες ουρές ζευγαριών. Έχει ανάμεικτη προέλευση από τον αγγλικό χορό country, τον σκοτσέζικο country χορό και τα γαλλικά στυλ χορού του 17ου αιώνα. Μερικές φορές περιγράφεται ως λαϊκός χορός της Νέας Αγγλίας. Οι κόντρα χοροί είναι πιο συνηθισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιούνται περιοδικά σχεδόν σε κάθε πολιτεία, στον Καναδά και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες. Το clogging είναι ένας τύπος λαϊκού χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον οποίο τα παπούτσια του χορευτή, που μπορεί να είναι φτιαγμένα και από ξύλο, χρησιμοποιούνται κρουστικά, χτυπώντας τη φτέρνα, το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ή και τα δύο στο πάτωμα ή το ένα στο άλλο για να δημιουργήσουν ακουστικούς ρυθμούς. Το clogging είναι ο επίσημος κρατικός χορός του Κεντάκι και της Βόρειας Καρολίνας. Μεταξύ των πιο γνωστών παραδειγμάτων τελετουργιών τροποποίησης του καιρού είναι οι χοροί της βροχής της Βόρειας Αμερικής που εκτελούνται ιστορικά από πολλές φυλές ηθαγενών της Αμερικής, ιδιαίτερα στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένες από αυτές τις τελετουργίες τροποποίησης του καιρού εξακολουθούν να εφαρμόζονται και σήμερα. Το μπαλέτο είναι ένα είδος χορού με καταγωγή από την Ιταλία του 15ου αιώνα, την περίοδο της Αναγέννησης, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στη σκηνική του μορφή, κυρίως στη Γαλλία και στη Ρωσία. Στην πρώτη μορφή του απουσίαζε η χρήση σκηνικών. Εξελίχθηκε σε είδος χορού υψηλών τεχνικών απαιτήσεων. Η μουσική που το συνοδεύει είναι κυρίως από το ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής. Η λέξη μπαλέτο προέρχεται από την ιταλική γλώσσα, στην οποία είναι υποκοριστικό της λέξης μπάλο, εξού και μπάλο στα ελληνικά, που σημαίνει χορός και που με τη σειρά της ανάγεται στη λατινική λέξη μπαλάρε, που σημαίνει χορεύω. Η λατινική αποτελεί παραφθορά του ελληνικού ρήματος «βαλίζω», ένας κύκλος των γλωσσών που χορεύουν. Το μπαλέτο αναπτύχθηκε ως μια μορφή παραστατικής τέχνης στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου 14ου, ο οποίος ήταν παθιασμένος με το χορό. Το ενδιαφέρον του για το χορό μπαλέτου είχε πολιτικά κίνητρα. Καθιέρωσε αυστηρές κοινωνικές εθιμοτυπίες μέσω του χορού και τον μετέτρεψε σε ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της αυλικής κοινωνικής ζωής. Το 1661, ο Λουδοβίκος 14ος, αποφασισμένος να προωθήσει τη φιλοδοξία του για τον έλεγχο των ευγενών, ίδρυσε τη Βασιλική Ακαδημία του Χορού. Οι αριστοκράτες θεωρούσαν το χορό, μαζί με την υπασία και τη στρατιωτική εκπαίδευση, ως τους τρεις βασικούς κλάδους για την επίδειξη της αριστοκρατικής καταγωγής τους. Το 1669, ο Λουδοβίκος 14ος ίδρυσε την Ακαδημία της Όπερας. Αποσύρθηκε ως χορευτής τον επόμενο χρόνο, κυρίως λόγω της υπερβολικής αύξησης του βάρους του. Η αυλή της Γαλλίας ήταν κατά κάποιο τρόπο η κορυφαία πηγή μοντέρνου πολιτισμού για πολλές άλλες βασιλικές αυλές στην Ευρώπη. Μιμήθηκαν στυλ ψυχαγωγίας συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών μπαλέτων. Επαγγελματική θίαση μπαλέτου άρχισαν να οργανώνονται και να περιοδεύουν στην Ευρώπη, κάνοντας παραστάσεις για αριστοκρατικό κοινό. Η Βενετία συνέχισε να είναι ένα κέντρο χορού στην Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού της Βενετίας, όταν χορευτές και επισκέπτες από όλη την Ήπειρο ταξίδευαν στην πόλη για μια ζωντανή πολιτιστική ανταλλαγή. Οι ιταλικές τεχνικές μπαλέτου παρέμειναν η κυρίαρχη επιρροή σε μεγάλο μέρος της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, ως ότου οι ρωσικές τεχνικές τις αντικατέστησαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η μπαλαρίνα έγινε ο πιο δημοφιλής χορευτής στην Ευρώπη το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, στρέφοντας σταδιακά τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από τον άνδρα χορευτή. Ο επαγγελματισμός των εταιριών μπαλέτου έγινε το επίκεντρο μιας νέας γενιάς χορευτών. Η Βιέννη ήταν μια σημαντική πηγή δασκάλων μπαλέτου με επιρροή. Οι μπαλαρίνες πειραματίστηκαν με νέες τεχνικές, όπως τη στήριξη στη μύτη του ποδιού, που έδωσαν στην μπαλαρίνα προβολή ως την ιδανική σκηνική φιγούρα.
Το ρομαντικό κίνημα στην τέχνη, στη λογοτεχνία και στο θέατρο ήταν μια αντίδραση ενάντια στους τυπικούς περιορισμούς και τους μηχανισμούς της εκβιομηχάνησης. Αυτό οδήγησε τους χορογράφους να συνθέσουν ρομαντικά μπαλέτα που εμφανίζονταν ανάλαφρα, ευάερα και ελεύθερα. Αυτά τα εξωπραγματικά μπαλέτα απεικόνιζαν τις γυναίκες ως εύθραυστα, απόκοσμα όντα, εθέρια πλάσματα που μπορούσαν να σηκωθούν αβίαστα και σχεδόν έμοιαζαν να επιπλέουν στον αέρα. Οι ιστορίες περιστρέφονταν γύρω από ασυνήθιστα λαογραφικά θέματα. Ένα παράδειγμα από τα παλαιότερα ρομαντικά μπαλέτα που παίζονται μέχρι σήμερα είναι η Σιλφίδα. Ενώ η Γαλλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πρώιμο μπαλέτο, άλλες χώρες και πολιτισμοί υιοθέτησαν σύντομα αυτή τη μορφή τέχνης, κυρίως η Ρωσία. Η Ρωσία έχει μια αναγνωρισμένη παράδοση στο μπαλέτο και το ρωσικό μπαλέτο είχε μεγάλη σημασία στη χώρα της σε όλη την ιστορία. Χαρακτηριστικά είναι τα μπαλέτα σε μουσική του Τσαϊκόφσκι, όπως ο Καριοθράφστης και η Λίμνη των Κύκνων. Ο Σεργέι Ντιαγκίλεφ έφερε τον κύκλο του μπαλέτου πίσω στο Παρίσι όταν δημιούργησε την εταιρεία του με τίτλο «Τα Ρωσικά Μπαλέτα». Αποτελούνταν από χορευτές από τη ρωσική εξόριστη κοινότητα στο Παρίσι μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Ντιαγκίλεφ και ο συνθέτης Ιγκόρ Στραβίνσκι ένωσαν τα ταλέντα τους για να ζωντανέψουν τη ρωσική λαογραφία στο πουλί της φωτιάς. Και στη διάρκεια του 20ου αιώνα δημιουργήθηκαν πολλοί χοροί που τέριαζαν στα νέα είδη μουσικής, όπως στο rock and roll.